Ωραία. Ωραία. Τακτοποιήθηκε, έχουμε ρεύμα. Ας βάλουμε να ψήσουμε και τίποτα για να δούμε αν λειτουργούν όλα. Βασικά όχι, ας ψήσουμε. Ας βάλουμε να συνεχίσουμε την παραγωγή μας εδώ τα κάρβουνα. Ναι, αλλά το ο μασορίτρο μας δεν παίρνει ρεύμα για κάποιον λόγο. Ξεκίνησε. Α, γιατί πολύ απλά δεν είναι συνδεδεμένος. Εδώ είχαμε πάρει ένα gravel. Ας αφήσουμε, έχουμε ξύλο. Τέλος πάντων, θα δω μετά. Τι ήθελα, καλώδια ήθελα. Εδώ είναι τα καλώδια. Όπως είδατε, φτιάξαμε το MFE. Σε αυτό το επεισόδιο δεν κάναμε και πάρα πολλά. Καταστραφήκαμε στην ουσία. Τι χάλασε. Έκαψα τα καλώδια. Μάλιστα, χρειαζόμαστε καλύτερα καλώδια. Αναβάθμιση στα καλώδια. Λοιπόν, ας φτιάξουμε από silver, αν δεν κάνω λάθος. Ή από την. Ναι, ultra low. Από την είναι αυτά τα καλώδια. Ας τα κάνουμε και μόνος. Δεν γίνεται. Ultra low. Κάποιον λόγο δεν λειτουργεί. Α, ναι, γιατί αυτή είναι η έξοδος. Και όπως βλέπετε παθαίνω ζημιά γιατί δεν έχει μόνωση. Τι έγινε, παιδιά? Λάθος εργαλείο. Αυτό εδώ χρειαζόμαστε. Ας αφήσουμε και μερικά εργαλεία εδώ μέσα γιατί γίνεται της τρελής. Ας αλλάξουμε μεριά. Από εδώ. Ναι, τώρα λογικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τράκτορ έχει, ωραία, και ο μασορέτορ δουλεύει. Αυτός όμως δεν δουλεύει γιατί πολύ απλά δεν έχει ρεύμα. Από εδώ, κάπου εδώ ήτανε, να το, γιατί λιώσαν όλα μας τα καλώδια. Δεν ασχοληθώ, δεν ασχοληθώ άλλο τώρα, τουλάχιστον στο επόμενο επεισόδιο ασχοληθούμε και με αυτό, ή μάλλον πριν το επόμενο επεισόδιο. Εδώ πώς πάμε, αποθηκεύεται η ενέργεια, μια χαρά. Εσύ πώς πας, γιατί δεν έχει πάλι ρεύμα? Γιατί δεν παίρνει ρεύμα? Ας βάλουμε και στα υπόλοιπα, μπας και πάρει μπρος. Και πριν κλείσουμε για σήμερα, θα φτιάξουμε αυτό που είπα στην αρχή, εξ αρχής, ότι θα φτιάξουμε, που είναι τα ηλιακά μας, για τα οποία θα χρειαστούμε πολύ πράγμα στα γρήγορα. Έχουμε, ωραία, θα χρειαστούμε λίγο κόπερ ακόμα, το οποίο κόπερ δεν έχω βάλει για ψήσιμο και μάλλον δεν θα ψηθεί, δεν πρόλαβε, όχι. Γιατί για κάποιον λόγο δεν έχουμε ρεύμα. Αχ, Θεέ μου.
και δεν μπορώ να καταλάβω και το γιατί. Αν γυρίσουμε αυτό προς τα πάνω και έχουμε μία είσοδο, είπαμε μία είσοδο, όχι μία έξοδο. Αυτό χαλάει. Με χτύψει το ρεύμα και θα πεθάνω, όχι. Χρειάζεται μερικά καλώδια ακόμα. Χρειαστούμε καλύτερα καλώδια. Ωραία. Έχουμε τα χρυσά. Για να δούμε με αυτά τι τύχη θα έχουμε. Για να δούμε πώς θα πάει ο μασορέιτορ μας. Λειτουργεί. Ωραία. Όλα μια χαρά. Ρεύμα. Wow. Ωραία. Μισό λεπτό να κοιτάξω πόση ώρα μας έμεινε. Έχουμε αρκετή ώρα ακόμα μπροστά μας. Ας φτιάξουμε τις μπαταρίες μας λοιπόν. Ναι, ξεχνάω. Δεν είμαι καλά. Εδώ τι θέλαμε να βάλουμε. Αυτά. Ας τα κάνουμε λίγο μία transmute εδώ. Ωραία. Πάρα πολλά. Φτιάξουμε μερικά καλώδια. Όλα. Θα χρειαστούμε και λάστιχα πολύ σύντομα. Όχι αυτό. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε πολλά. Έχουμε ακόμα 11 εδώ. Και έχουμε και μερικά. Όχι, αυτά είναι gunpowder. Το χρειαζόμαστε. Ναι. Μία μπαταρία. Γιατί τι θέλαμε την μπαταρία. Για ποιο λόγο τη θέλαμε την μπαταρία. Θέλαμε να φτιάχνουμε. Α, είναι solar panel. Και για το solar panel είπαμε χρειαζόμαστε generator. Και ο generator χρειάζεται μπαταρία. 1, 2, 3, 4, ας πούμε. Χρειαζόμαστε μερικά. Για να δούμε εδώ. Cobblestone, δεν έχουμε βάλει cobblestone, αν είναι δυνατόν. Μα πώς γίνεται αυτό. Θα χρειαστούμε μερικούς φούρνους. 1, 2, 3, 4. 4 φούρνους. Ωραία, αυτούς θα τους αναβαθμίσουμε σε μεταλλικούς. 1, 2, 3, 4. Τους μεταλλικούς θα τους χρησιμοποιήσουμε μαζί με 3 refined iron για να φτιάξουμε γεννήτριες. Και θα βάλουμε. Α, ναι, χρειαζόμαστε και ηλεκτρικά κυκλώματα. 1, 2. Ένα στη μέση. Και μάλλον δεν μας φτάσουν τα καλώδια για τα κυκλώματα μας. 1, 2. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε προς πάνω, να φτιάξουμε ένα solar panel. Δεν μπορέσουμε να φτιάξουμε παραπάνω. Δεν πειράζει για τώρα. Τα γυαλιά και ο generator. Ωραία, 1. Και για το solar panel μας θα χρησιμοποιήσουμε ειδικά καλώδια από διαμάντια.
Προς το παρόν, για να δούμε τι μπορούμε να ρίξουμε εκεί μέσα. Αυτά. Τα silver, δεν βλέπω καμία χρήση. Προς το παρόν τουλάχιστον θα χρειαστούμε μπόλικο silver. Όταν θα μπούμε στα red power. Και ελπίζω να μην πρόλαβε να μας πάρει. Α, όχι, δεν παίρνει, οπότε δεν ξέρω. 4 διαμάντια. Τι ήθελα να φτιάξω, γιατί ξεχνάω. Έχουμε διαμάντια εδώ. Θα χρειαστούμε sticky resin. Για να δούμε από αυτό εδώ. Έχουμε μόνο rubber trees. Ας στήσουμε μερικά rubber trees έξω. Διότι δεν έκανα δεν έβαλα rubber ή sticky resin ή έβαλα, α, ωραία, υπέροχα. Για να δούμε. Ωραία. Ας πάρουμε και άλλα sticky resin. Ωραία. 64 είναι αρκετά. Ας τα βάλουμε για λιώσιμο εδώ. Να γυρίσει προς εκεί. Αν και προς το παρόν με βόλευες εδώ. Πώς πω. Και θα επιστρέψω μόλις γίνουν τα sticky resin. Okay. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετά rubbers, λάστιχα για τα καλώδια μας. Ωραία. Ας φτιάξουμε λοιπόν μερικά κυκλώματα ακόμη. Και αυτό στη μέση. 5. Θέλουμε άλλο ένα. Τι μας λείπει? Καλώδια φυσικά. Δεν πειράζει. Μερικά γέλια. Ωραία, υπέροχα. Φυσικά πειράζει. Αφού έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε μερικά ακόμα. Είναι ακριβώς όσα χρειαζόμαστε για ένα κύκλωμα ακόμα. Ναι, ξυπνάω εδώ. Και ας φτιάξουμε άλλο ένα. Υπέροχα. Για τα καλώδια τώρα, τα καλώδια που θέλουμε να φτιάξουμε είναι τα εξής. Είναι τα fiber. Είναι πολύ ακριβά καλώδια. Εδώ. Ναι, δεν βλέπω τη συνταγή. Μισό λεπτάκι. Εκεί. Ας δούμε. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα τα καλώδια. Είναι λίγο ακριβά. Βασικά είναι πολύ ακριβά. Αυτά εδώ τα καλώδια. Τα οποία έχουν τη μικρότερη χασούρα, θα έλεγα, σε ρεύμα. Οπότε γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά. Πάμε να κοιμηθούμε μία και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Για να δούμε πώς πάμε από σε λίγο ξημερώνει. Ας πάρουμε το όπλο μας, το έχουμε αφήσει το όπλο μας. Και
και λογικά θα βάλουμε τα ηλιακά μας εδώ. 1, 2, 3, 4. Θα βάλουμε τα καλώδια από κάτω. 1, 2, 3, 4. Και έκοψα και μερικά καλώδια για να κόψουμε κι άλλα, να δούμε εδώ τι παίζει, πως θα τα συνδέσουμε χωρίς να κάνουμε ζημιές. Μάλλον θα μπει από εδώ. Ωραία. Ναι, το χρυσό καλώδιο από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι διπλά μονωμένο, αλλιώς δεν λειτουργεί. Οπότε θα το κόψουμε προς το παρόν. Θα βάλουμε τα καλώδια από υαλοβάμβακα εδώ. Ας αφήσουμε ένα, δεν πειράζει. Ελπίζω δηλαδή δεν θα έχουμε μεγάλη χασούρα με ένα καλώδιο. Και ας κλείσουμε εδώ αυτές τις τρύπες. Εδώ. Και θα πρέπει να πάμε κάτω να δούμε τι ζημιά ακριβώς κάναμε. Ας κλείσουμε κάπως και αυτά εδώ. Μπορούμε. Ωραία. Πιστεύω ότι είναι εντάξει. Απ' έξω τουλάχιστον φαίνεται ωραία. Ελπίζω δηλαδή. Γιατί από μέσα είναι κακάσχημο. Ελπίζω να το φτιάξω σύντομα. Ωραία. Πώς πάμε από ενέργεια, μια χαρά. Φυσικά βρέχει τώρα. Πάμε, εντάξει, για να βάλουμε μερικά coal. Charcoal, δεν έχουμε coal. Να βάλουμε μερικά coal ακόμα. Να γίνονται macerate. Όπως είπα, θα τα χρειαστούμε οπωσδήποτε αργότερα. Εδώ. Λειτουργεί όλα μια χαρά. Και θα πρέπει να πέσουμε για ύπνο. Να περιμένουμε δηλαδή τη νύχτα για να πέσουμε για ύπνο. Για να δούμε αν παίρνει ρεύμα από τα ηλιακά μας το MFE. Εδώ παίρνει κανένα πια, καμία από τις γεννήτριες παίρνει. Χάνει αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αργότερα άμα λειτουργεί. Προς το παρόν υποθέτω ότι αυτό θα είναι το δεύτερο επεισόδιο που... το δεύτερο κομμάτι του επεισόδιου. Οπότε... να δούμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε. Ας κάνουμε... τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μισό να το σκεφτώ και επιστρέφω. Okay. Θα κατέβουμε κάτω να κάνουμε το, να ετοιμάσουμε το χώρο και να φτιάξουμε μερικές φάρμες, γιατί θα τις χρειαστούμε για να μείνουμε ζωντανοί για φαγόσιμα. Λοιπόν, όπως είπα, αυτός ο χώρος εδώ κάτω θα είναι το εργοστάσιο μας, το quarry θα φύγει, οπότε θα σκαθαρίσουμε λίγο το μέρος από τα σαράχνες και από τους creeper. Θα δούμε, θα τα φτιάξω λογικά εκτός κάμερες. Θα το φτιάξω το χώρο. Προς το παρόν θα πάμε να κάνουμε μερικές πέτρες ακόμα. Ας τακτοποιήσουμε λίγο το inventory. Ας αφήσουμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε
Εσύ όχι εδώ. Θα το χρειαστούμε. Το bad box όχι. Τους σωλήνες, τα καλώδια. Τους overclockers προφανώς όχι τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα πετάξουμε εδώ μέσα. Εκτός από αυτό. Μετά θα το κάνουμε mass rate. Αυτά εδώ. Το silver, το iron, τα λάπις. Λοιπόν, θα κάνουμε το εργοστάσιο μας από μάρμαρο. Οπότε για να δούμε να βρούμε το μάρμαρό μας. Ναι, το μάρμαρό μας εδώ είναι. Θα πάρουμε 4. Να τα κάνουμε brick εδώ. Και ας το κάνουμε τώρα, ας βγάλουμε μπόλικα. Ωραία. Και πάμε για σκάψιμο. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεχίσω να σκάβω τώρα μπροστά σας. Θα κλείσουμε την ηχογράφηση. Ας καθαρίσω λίγο το χώρο και τα λέμε σε λίγο. Εκεί όσο έσκαβα σκέφτηκα το εξής, ότι θα το κρατήσουμε το κουαρίκι, θα σκάψει μέχρι κάτω και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μετά αργότερα, αφού σκάψει μέχρι κάτω, να τα κάνουμε ορόφους και να φτιάξουμε το εργοστάσιο μας, τους ορόφους του, το underground εργοστάσιο. Και θα είναι πολύ πιο βολικό έτσι. Οπότε όσο σκάβουμε, όσο ετοιμάζουμε, αυτός θα είναι ο χώρος υποδοχής λογικά. Ας βάλουμε εδώ τι παίζει. Ας βάλουμε λίγα κάρβουνα εδώ. Ένα, και αυτά εδώ, και ας τα βάλουμε μπροστά στα μηχανήματά μας. Γιατί δεν κινείται. Θα σου πω. Και συνεχίζω να γεμίζω αυτό, τα λέμε σε λίγο. Και επέστρεψα, έβαλα το μάρμαρό μας και θυμήθηκα αυτό που σας είχα πει στην αρχή, για τον καλύτερο τρόπο να κάνουμε mine, και μάλλον θα φτιάξουμε αυτό τώρα. Είπαμε αυτό εδώ το φιλαράκι μας, θα φτιάξουμε το απλό, την πιο απλή μορφή του. Χρειαζόμαστε ένα διαμαντένιο pickaxe, οπότε θα βάλουμε το δικό μας να φτιάχνετε όσο ασχολούμαστε. Χρειαζόμαστε αυτό εδώ το turtle, γι' αυτό θα χρειαστούμε ένα computer ως εξής, απλά πράγματα. Θα χρειαστούμε μερικά γυαλιά ακόμη. Εδώ, εκεί. Να φτιάξουμε τα πάνελ. Ωραία, έχουμε τα πάνελ μας. Θα φτιάξουμε, χρειαζόμαστε πέτρα απλή. Εκεί. Εδώ. Όχι κόμπλ. Ωραία, ένα redstone στη μέση και ένα πάνελ εδώ. Ωραία. Θα φτιάξουμε δύο από αυτούς. Αυτά είναι computers. Και μετά τι είπαμε, χρειαζόμαστε ένα chest. Και ένα chest, οπότε. Ωραία. Αυτόν εδώ. Αυτά εδώ. Και το pickaxe. Περιμένουμε λίγο να φτιάξει, να στρώσει.
και μόλις τελειώσει θα το βάλουμε και αυτό και θα σας δείξω και τη λειτουργία που εννοούσα. Τι εννοούσα. Για να δούμε από κάρβουνο πως θα πάμε. Ωραία. Εσύ. Okay, είναι έτοιμο. Εδώ. Αυτός. Έχουμε κάρβουνο. Φαγητό δεν έχουμε, δεν πειράζει, σε λίγο θα φάμε. Σκέφτομαι να κάνω έναν διάδρομο προς τα εκεί. Οπότε τοποθετώ στη μέση. Ο διάδρομος μας θα είναι 2x3 και όσο του πούμε σε βάθος. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Άμα το βάλουμε εδώ, τι θα γίνει. Λοιπόν, βασικά τίποτα δεν θα γίνει, θα κάνει 2x3 εδώ. Οπότε ας το βάλουμε κατευθείαν κάτω, να τελειώνει η υπόθεση. Πατώντας δεξί κλικ επάνω του. Εγώ έχω πρόβλημα με το interface εδώ, με το texture pack. Βάζετε πρώτα το κάρβουνο μέσα, γιατί θα χρειαστεί κάρβουνο για να λειτουργήσει. Μπορείτε να πατώντας programs να δείτε τι προγράμματα έχει ήδη γραμμένα μέσα. Δεν θα εξηγήσω παραπάνω τώρα. Πατώντας edit και κάποιο όνομα δημιουργείται πρόγραμμα. Είναι τα βασικά από τη γλώσσα προγραμματισμού Lua. Όποιος ξέρει μπορεί να χειριστεί εδώ, μπορεί να φτιάξετε προγράμματα, να του πείτε που να πάει. Εγώ δεν ξέρω και πολλά από αυτά, οπότε τα βασικά έχει ήδη μέσα το πρόγραμμα που λέγεται Tunnel, το Tunnel. Αν το πατήσω σκέτο θα μου πει ότι θέλει και την απόσταση, το πόσα κουτιά θα πάει πιο, θα κάνει το Tunnel. Υπάρχει επίσης και Excavate. Υπάρχει και αυτό εδώ το πρόγραμμα το οποίο σου ζητάει διάμετρο, το οποίο σημαίνει ότι θα αρχίσει να σκάβει από αυτό το κουτί, σκάβει από αυτό το κουτί που είναι ήδη. Άμα το πείτε διάμετρο 5 ας πούμε, θα είναι 1, 2, 3, 4, 5 και επίσης 1, 2, 3, 4, 5 προς τα εκεί, και τόσο μάλλον ένα κουτί 5x5 θα το σκάψει μέχρι το bedrock, και κάθε φορά που θα τελειώνει τα καύσιμα ή θα γεμίζει το inventory, το οποίο είναι μικρό, είναι αυτό εδώ τα 9 κουτάκια, θα επιστρέφει σε αυτό εδώ το σημείο, θα πετάει όλα τα αντικείμενα εδώ πέρα κάτω αν δεν έχετε chest, αλλιώς βάλτε ένα εδώ ακριβώς, και θα ξανασυνεχίζει αν έχει καύσιμα, αν δεν έχει θα ξανεπιστρέφει και θα περιμένει μέχρι να του βάλετε. Οπότε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το tunnel για το tunnel μας. Θα του πούμε σε βάθος 15 τετραγωνών για παράδειγμα. Όπως βλέπετε το ρομποτάκι έχει ήδη ξεκινήσει, σκάβει για μας. Ό,τι σκάβει μένει στο inventory, οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος να κάνετε mine, και μάλλον θα τον πάρουμε και μαζί μας αργότερα για να κατέβουμε κάτω σε κάποια φάση να κάνουμε mine. Ωραία. Αυτά παιδιά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, αν γενικά σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, κάντε like, προσθέστε το στα αγαπημένα σας ή κάντε εγγραφή από πάνω ή και τα τρία. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να μην έγινε κουραστικό σήμερα, ήταν λίγο μεγάλο το επεισόδιο και βγήκε σε δύο κομμάτια. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.